Σήμερα θα μιλήσω για ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματά μου από τη Γερμανία, το οποίο θεωρείται βασικά σαν power metal, αν και ξεκίνησαν με το κλασικό στυλ του speed metal για να γίνουν μετέπειτα power, μόνο που το συγκεκριμένο συγκρότημα, η Ryan Wild φυσικά, δεν μπορούμε να τους πούμε κλασικό power από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, είναι επηρεασμένοι από το power metal, επηρέασαν το power metal, ξεκίνησαν ως speed metal γερμανικής σκοπιάς, αλλά κανείς δεν μπορεί να τους βάλει μέσα στην κατηγορία που λέγεται Euro Power. Okay? Δεν είναι καθόλου στυλ Halloween, έχουν το δικό τους πραγματικά ήχο. Είναι πιο γνωστοί ως οι λεγόμενοι ηγέτες και ιδρυτές του λεγόμενου Pirate Metal, του πειρατικού metal. Αν μην τι άλλο, που όπως θα δούμε άρχισαν να έχουν αυτό το στυλ του πειρατικού metal από το τρίτο τους άλμπουμ και μετέπειτα. Οι Ryan Wild έχουν βγάλει μέχρι τώρα 16 άλμπουμς. Εδώ πέρα να πούμε ότι υπήρχε μια περίοδος όπου αποφάσισαν να το διαλύσουν, το διάλυσαν και μετά πάλι ξαναγύρισαν. Και μπορούμε να χωρίσουμε τις εποχές των Ryan Wild στην πρώτη περίοδο των δύο πρώτων albums, όπου παίζουν περισσότερο ένα σπινταριστό metal χωρίς καθόλου πειρατική θεματολογία. Το αντίθετο είχαν μάλιστα και καλά, εντάξει, αυτό που λέγεται το σατανική θεματολογία στο πρώτο τους album βασικά, στο δεύτερο το γύρισαν λίγο και προς Lord of the Rings, άρχοντας των δαχτυλιδιών, και μετέπειτα στο τρίτο album. Από το τρίτο άλμπουμ και μετέπειτα μπήκαν σε όλο αυτό το πειρατικό κόνσεπτ, το οποίο φυσικά κέρδισε πάρα πολύ έδαφος και μην τι άλλο σήμερα έχουν και διάφορους μιμητές. Είτε είναι αυτή η Ιρλανδία, αν δεν κάνω λάθος, Alastorm, είτε είναι η Σουηδή, Blazing Stone, πήραν και το όνομά τους από άλμπουμ, αν μην τι άλλο και από τραγούδι, τον Running White. Είτε αυτή είναι η Γάλλη Lone Wolf, και αυτοί επίσης πήρανε το όνομά τους από τραγούδι των Running Wild, οι οποίοι βέβαια Γάλλοι Lone Wolf είναι κάτι ανάμεσα, είναι επηρεασμένοι από Running Wild, αλλά το πηγαίνουν λίγο και προς το epic metal σε ένα σημείο και κάποιες επιρροές από Grave Digger κτλ. Τουλάχιστον στα φωνητικά, αν μιλάμε για τους Lone Wolf. Okay. Και υπάρχουν και διάφορα άλλα συγκροτήματα που έχουν αρχίσει να ασχολούνται με το λεγόμενο πειρατικό metal. Άλλα περισσότερο επιτυχημένα, άλλα λιγότερο επιτυχημένα. Βασικά αυτά είναι τα τρία βασικά. Αν μιλάμε για αυτούς που συνεχίζουν τον ήχο των Ryan Wild σε ένα σημείο, μπορούμε να πούμε Lone Wolf από Γαλλία, όπως είπαμε, Blazing Stone, αν και αυτοί δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν. Νομίζω αυτή τη χρονιά, το 2019, βγάλανε καινούριο άλμπουμ, αλλά μετά νομίζω το έχουν διαλύσει για την ώρα. Και φυσικά οι Alastorm, οι οποίοι θεωρούνται και οι πιο διάσημοι συνεχιστές των Ryan Wild, ασχέτως αν οι πρώτες δουλειές τους ήταν καλύτερες, τώρα οι τελευταίες δουλειές είναι έτσι και έτσι, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Okay. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε από το worst to best τα albums των Ryan Wild, και πραγματικά ήταν μια δύσκολη λίστα. Ιδιαίτερα μπορώ να σας πω ότι εκτός από τρεις δουλειές, τις οποίες τις θεωρώ τις πιο μέτριες τους, από εκεί και μετέπειτα, μιλάμε δηλαδή για 13 περίπου albums, η επιλογή ήταν δύσκολη. Η επιλογή πραγματικά ήταν δύσκολη, γιατί 13 περίπου albums των Ryan Wild μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καθόλου μέτρια, είναι πολύ καλά. Okay, πάμε λοιπόν να αναφερθούμε και να κάνουμε ταξινόμηση από, τουλάχιστον στο δικό μου προσωπικό γούστο, από τα χειρότερα, θα λέγαμε τα λιγότερο αγαπημένα, μέχρι τα πιο αγαπημένα albums των Running Wild. Αν μην τι άλλο, και οι Running Wild πήραν το όνομά τους, όπως έχω ξαναπεί και στο βίντεο για τους Judas Priest, από τους Judas Priest. Okay, πάμε λοιπόν. Στην 16η θέση θα βάλω ένα άλμπουμ το οποίο νομίζω ότι οι περισσότεροι οπαδοί των Running Wild θα συμφωνήσουν με αυτό, και μιλάω βασικά για το άλμπουμ της επαναφοράς. Εξηγούμε τι εννοώ. Οι Running Wild αποφάσισαν να το διαλύσουν και μετέπειτα τους πήρε πολλά χρόνια
μέχρι που ξαναεπανήλθαν, μόνο που το άλμπουμ της επιστροφής ήτανε εντελώς άσχετο. Εντελώς άσχετο. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν καμία σχέση σε αυτό το άλμπουμ με το Running Wild ήχο. Ούτε στιχουργικά, ούτε μουσικά, ούτε στιλιστικά, καθόλου Running Wild. Μιλάω φυσικά για το άλμπουμ Shadow Maker. Okay. Λοιπόν, τι να πούμε εδώ πέρα. Δηλαδή, σαν ακούμε εδώ πέρα, ένα συγκρότημα που παίζει hard rock. Okay. Με κάποιες καταβολές από metal. Βασικά περισσότερο hard rock είναι ο δίσκος. Γερμανικής σκοπιάς. Τι να πω. Πραγματικά το άλμπουμ άφησε με ανοιχτό το στόμα, με την κακή έννοια, όλους σχεδόν τους οπαδούς των Running Wild. Κανείς δεν περίμενε ότι θα βγάλουν τέτοιο άλμπουμ. Να το δείξουμε εδώ πέρα κιόλας. Από πίσω, από εδώ. Και μάλιστα... και έχουμε και αυτή την φωτοστήλ. Αφήστε το εξώφυλλο επίσης, είναι χάλια. Λέτε και είναι κανένα δεύτερης τρίτης κοπιάς heavy metal της εποχής αρχής των 80. Okay, από κανένα, πώς το λένε, booklet ή EP. Μιλάμε για... κανείς δεν περίμενε ότι οι Running Wild θα βγάλουν τέτοιο δίσκο. Αν και νομίζω ότι κατάλαβαν την πατάτα τους, βασικά ο Ραλφ, ο αρχηγός, ο ηγέτης του συγκροτήματος, ο καπετάνιος, ο κάπτεν, κατάλαβε την πατάτα του και μετέπειτα επανήλθε στον κλασικό Running Wild ήχο και στίχο. Okay. Πάμε παρακάτω. Αν πάμε στο 15ο άλμπουμ, κατά τη δική μου γνώμη, είναι το τελευταίο άλμπουμ πριν το διαλύσουν. Και μιλάω για αυτό το άλμπουμ που λεγόταν με ένα γαλλικό τίτλο, αν δεν κάνω λάθος, Rogues and Vogue, κάπως έτσι, στα γαλλικά. Λοιπόν, το άλμπουμ αυτό πραγματικά είναι μετριότατο. Πραγματικά εδώ πέρα φαίνεται ότι οι Running Wild με το ζόρι βγάζουν άλμπουμς. Ίσως τους είχε τελειώσει η έμπνευση. Και ακριβώς μετά από αυτό το άλμπουμ ήρθε η διάλυση, η πρώτη διάλυση, φυσικά μέχρι που μετά επανήλθαν μετά από χρόνια. Ένα πολύ μέτριο άλμπουμ για τα δεδομένα των Running Wild. Αν μη τι άλλο, τουλάχιστον εδώ ακόμα φαίνεται ο Adrian. Είναι η λεγόμενη μασκότα των Running Wild. Πάμε παρακάτω στην 14η θέση. 14η θέση, θα επίσης ένα άλμπουμ αρκετά μέτριο κατά δική μου γνώμη, από τα τελευταία που έβγαλαν πριν το διαλύσουν, νομίζω το προτελευταίο, και μιλάμε για το άλμπουμ The Brotherhood. The Brotherhood, okay. Τι να πω, και εδώ επίσης, βέβαια καλύτερο από το, από το λεγόμενο Rogues and Vogue, αλλά επίσης αρκετά μέτριο για τα δεδομένα τους. Δέκατη τρίτη θέση, και εδώ πέρα, από εδώ και στο εξής, πραγματικά δεν έχουν βγάλει τα άλμπουμς, δύσκολα κάνουν αυτή τη διαλογή, τι είναι χειρότερο, τι είναι καλύτερο, δύσκολα. Εδώ θα βάλω το δεύτερο άλμπουμ τους. Το δεύτερο άλμπουμ τους, όπως είπαμε, τα πρώτα από δύο άλμπουμ δεν έχουν καμία σχέση με πειρατικό metal. Και από τα δύο πρώτα άλμπουμ, στα οποία παίζουν επίσης speed metal περισσότερο, και δεν έχουν βρει το χαρακτήρα τους, ακόμα ψάχνονται, και από τα δύο αυτά πρώτα άλμπουμς βάζω εδώ πέρα το δεύτερο, το οποίο το θεωρώ και το πιο αδύναμο σε σχέση με το πρώτο, με τον τεμπούτο, Branded and Exiled. Okay, το πρώτο άλμπουμ δεν είναι χάλια. Όχι, είναι καλό άλμπουμ, έχει εδώ πέρα μάλιστα κάποια τραγούδια που είναι αφιερωμένα στον άρχοντα των δαχτυλίδιων. Οκ, okay, όπως το Mordor. Οκ, εντάξει, καλό άλμπουμ για τα δεδομένα εκείνης εποχής. Αλλά δεν είναι αυτό ακόμα η Running Wild. Και εδώ πέρα φυσικά φαίνεται πάλι, νομίζω ότι και το πρώτο άλμπουμ που φαίνεται ο Adrian στο εξώφυλλο. Η μασκότ των Running Wild. Και τώρα, στην 12η θέση, βάζω τον τεμπούτο, το Gates of Purgatory. Οκ, εδώ πέρα έκανα λάθος. Ο Adrian φαίνεται και εδώ πέρα, αλλά όχι πια στο εξώφυλλο, αλλά στο λογότυπο των Running Wild. Okay.
Και αμήν τι άλλο εδώ πέρα είναι και έχουν και τραγούδι. Adrian, Son of Satan, κάπως έτσι, SOS και καλά. Ναι. Λοιπόν, το άλμπουμ αυτό είναι αρκετά καλό για τα δεδομένα πάλι, όπως είπα, της εποχής. Το θεωρώ καλύτερο από το Branded and Exiled. Και παίζουν ένα στυλ, ας πούμε, επηρεασμένο από Venom, κάτι τέτοιο. Οκ, okay, πάνω κάτω. Σε πιο σπιταριστό ήχο. Αμήν τι άλλο, τι σας θυμίζει το εξώφυλλο? Δεν θυμίζει λίγο το πρώτο εξώφυλλο, τον Exciter από το άλμπουμ Heavy Metal Maniacs? Κατά δική μου γνώμη έχει φέρνει λίγο από εκεί πέρα. Πάντως ένα ιδιαίτερο άλμπουμ, όπου και πάλι η Running Wild σε αυτά τα δύο πρώτα άλμπουμς δεν είναι η Running Wild που γνωρίζουμε. Οκ, okay, και τώρα ερχόμαστε στην 11η θέση. Στην 11η θέση, και όσο προχωράμε είναι η πιο δύσκολη διαλογή, τι έχετε πρώτο, τι έχετε δεύτερο, μετέπειτα. Ήταν η εποχή στα μέσα των 90 και μετέπειτα, που το 90s, όπου οι Running Wild βγάζουν μια τριλογία, μια τριλογία albums που έχουν, ας πούμε, ένα κοινό concept. Okay? Ενός μιας μάχης του καλού και του κακού, του σκότους και του φωτός. Okay. Και εδώ πέρα έχετε το πρώτο αυτό άλμπουμ της τριλογίας, το Masquerade, όπως, okay, το οποίο και το θεωρώ και το πιο αδύναμο σημείο της τριλογίας αυτής. Επίσης, καλό άλμπουμ, αλλά το θεωρώ λίγο αδύναμο. Υπάρχει εδώ πέρα επίσης το αστείο ότι έχουν εδώ πέρα και καλά δύο κομμάτια, έξτρα κομμάτια, τα οποία και καλά παίζονται σε στυλ death metal. Okay, ας το πούμε έτσι. Ωραία. Τώρα μιλάμε για την 10η θέση. Στη 10η θέση έρχεται το τρίτο άλμπουμ τους, όπου από αυτό το άλμπουμ και μετέπειτα οι Running Wild βρίσκουν τον ήχο τους, βρίσκουν το στυλ τους, μπαίνουν στο λεγόμενο πειρατικό metal. Μιλάμε για το καταπληκτικό, κατά δική μου γνώμη, Angel Jolly Roger. Okay. Ένα καταπληκτικό επίσης άλμπουμ, μην τη και το μπλουζάκι είναι Angel Jolly Roger. Λοιπόν, το βάζω όμως σε αυτή τη θέση εξαιτίας των άλμπουμς που θα έρθουν μετέπειτα. Υπάρχει εδώ πέρα και ο ύμνος Angel Jolly Roger, που μην τι άλλο τον έκαναν και διασκευή, σε μια πολύ καλή διασκευή, η Σουηδή Therion. Okay. Και μην τι άλλο, η πρώτη μου επαφή με τους Running Wild ήρθε από εκείνο το κομμάτι της διασκευής των Therion στο Angel Jolly Roger. Και μετέπειτα θα αναφερθώ σε ποιο άλμπουμ, ποιο ήταν το πρώτο άλμπουμ που άκουσα από Running Wild καθορά. Οκ, okay, πάντως ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, με ένα πάρα πολύ καλό επίσης εξώφυλλο. Και εδώ πέρα πραγματικά ο Adrian φαίνεται στα πανιά του πειρατικού. Εδώ πέρα πια ο Adrian γίνεται πειρατής. Λοιπόν, ένατη θέση. Ένατη θέση, και εδώ θα βάλω το δεύτερο άλμπουμ που ήρθε μετά την επανένωση, μετά από την πατάτα του Shadowmaker, όπου ο Ralph ανάβει, όπως είπαμε, τη βλακεία που έκανε και ξαναγυρίζει πίσω στον κλασικό ήχο του, στον κλασικό στίχο του, και ακόμα σε ένα, θα πούμε, ένα εξώφυλλο που ο Adrian επανέρχεται για να μας δείξει ότι οι Running Wild ξαναγύρισαν στο πειρατικό. Μιλάμε για το άλμπουμ Resilient, κάπως έτσι, ναι, okay, το οποίο είναι καλούτσικο άλμπουμ, δεν μπορώ να το πω ότι είναι από τα, ότι φτάνει τις κορυφές των άλμπουμς των 80 και των 90, αλλά είναι ένα καλό άλμπουμ επιστροφής στον κλασικό ήχο. Λοιπόν, 8η θέση. 8η θέση για μένα έρχεται το τελευταίο τους άλμπουμ. Το τελευταίο τους άλμπουμ που ήρθε μετά το Resilient, το οποίο το θεωρώ ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Πολύ καλύτερο το Resilient. Μιλάω για το Rabbit Foray. Okay. Πολύ καλό άλμπουμ, πάρα πολύ καλό άλμπουμ, κατά δική μου ταπεινή γνώμη, μόνο που είναι σε αυτή τη θέση εξαιτίας, όπως είπαμε, των άλμπουμς που θα έρθουν μετέπειτα. Και με αυτό το άλμπουμ, με το Rabbit Foray, οι Running Wild μας δείχνουν ότι έχουν ξαναγυρίσει και πάλι στο κλασικό ήχο 100%. Τώρα, 7η θέση. Το τελευταίο άλμπουμ εκείνης της τριλογίας που λέγαμε. Το λεγόμενο Victory.
Λοιπόν, αυτό το άλμπουμ για μερικούς το θεωρούν κατώτερο. Okay, στην δισκογραφία του Running Wild, αλλά εγώ το έχω κοντά στην καρδιά μου, πραγματικά το θεωρώ ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, το οποίο κλείνει και καλά και την τριλογία αυτών, όπως είπαμε, των άλμπουμς που είχαν το ίδιο concept πάνω κάτω, της μάχης του σκότους και του φωτός. Στην έκτη θέση θα βάλω το μεσαίο άλμπουμ της τριλογίας, δηλαδή το δεύτερο άλμπουμ της τριλογίας αυτής. Μιλάμε για το άλμπουμ The Rivalry. Okay. Μιλάμε εδώ επίσης για ένα πολύ καλό άλμπουμ για την εποχή που βγήκε. Ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ και αν δεν κάνω λάθος ήταν το δεύτερο άλμπουμ που ήρθα σε επαφή με τους Running Wild. Ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Καταπληκτικό κατά τη δική μου γνώμη άλμπουμ. Με ένα καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο και τον Άντριαν, εδώ πέρα να φαίνεται σαν στρατιώτης της εποχής των πολέμων του Ναπολέοντα, κάτι τέτοιο. Okay. Πέμπτη θέση. Πέμπτη θέση και από την πέμπτη θέση και μετέπειτα μιλάμε για τις πιο κλασικές δουλειές των Running Wild, κατά τη δική μου γνώμη. Λοιπόν, στην πέμπτη θέση και εδώ πέρα θα υπάρξουν ίσως ενστάσεις. Ποιο έχετε πρώτο, ποιο έχετε μετέπειτα. Okay. Στην πέμπτη θέση θα βάλω το Black Hand In. Για πάρα πολλούς θεωρείται ένα πολύ καλό άλμπουμ, που είναι πάρα πολύ καλό άλμπουμ, και μάλιστα το πολύ οπαδί των Running Wild το βάζουν σε πιο ανώτερη θέση από αυτή τη θέση που το βάζω τώρα. Okay. Ένα πολύ καλό επίσης άλμπουμ. Με τον Άντριαν εδώ πέρα να φαίνεται στο πιστόφυλλο. Λοιπόν, και προχωράμε σιγά σιγά στην τέταρτη θέση. Τέταρτη θέση, εδώ πέρα έρχεται η αλμπουμάρα επίσης, Blazon Stone. Okay. Τι να πω για αυτό το άλμπουμ επίσης εδώ πέρα, ότι επηρέασε τόσο πολύ ο Άντριαν, μην τον ξεχνάμε, είναι επίσης το επιστόφυλλο. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα το πρώτο κομμάτι του δίσκου, το Blazon Stone, ονόμασε ολόκληρο συγκρότημα, όπως είπαμε, τους Σουηδούς Blazon Stone, που είναι καθαρά πολύ καλό όμως copy style το Running Wild. Δεύτερο κομμάτι του δίσκου Lone Wolf, αν μην τι άλλο, το δεύτερο κομμάτι έδωσε το όνομα στους Γάλλους Lone Wolf, που είναι επίσης πολύ επηρεασμένη από Running Wild. Μιλάμε για ένα πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλό άλμπουμ με πάρα πολύ καλά κομμάτια όπως το Little Big Horn, πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Λοιπόν, και τώρα τρίτη θέση. Τρίτη θέση και εδώ πέρα έρχεται το τέταρτο άλμπουμ. Το τέταρτο άλμπουμ τους και φυσικά μιλάω για το Port Royal. Okay. Με ένα καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο. Αυτό θεωρείται επίσης ένα από τα πιο κλασικά power metal albums της Ευρώπης την εποχή που βγήκε. Καθαρά πειρατικό metal με ένα καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο. Δεύτερη θέση. Δεύτερη θέση για εμένα έρχεται το άλμπουμ που ίσως κάποιοι το έχουν ίσως σε πιο κατώτερη θέση, Pile of Skulls. Και γιατί το βάζω σε τόσο ανώτατη θέση, πάνω ακόμα και το Port Royal για παράδειγμα, ή πάνω και από το, για παράδειγμα, από το Blazon Stone ή από το Black Hand In. Γιατί για μένα είναι το άλμπουμ το πρώτο καθαρά άλμπουμ που ήρθε σε επαφή με τον ήχο των Ryan Wild. Όπως είπαμε, πρώτη φορά ήταν με διαμέσου της διασκευής του Άντελ Τζόρι Ρότζερ των Therion και μετά ήταν αυτό το διαμάντι. Είναι το πρώτο άλμπουμ, ολοκληρωμένο άλμπουμ που άκουσα από Running Wild. Και μιλάμε εδώ πέρα για πάρα πολύ καλά κομμάτια. Το Treasure Island επίσης, που είναι ένα καταπληκτικό επίσης μεγάλο κομμάτι, βασισμένο στο κλασικό βιβλίο, πειρατικό βιβλίο. Το ίδιο το τραγούδι Pile of Skulls, που είναι ένα καταπληκτικό επίσης κομμάτι. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Και τώρα, για εμένα νούμερο ένα, το καλύτερο άλμπουμ της ιστορίας των Running Wild, το πιο κλασικό Running Wild άλμπουμ, όπως καταλαβαίνετε, φυσικά κατά τη δική μου γνώμη, είναι το Death or Glory. Death or Glory. Εδώ πέρα επίσης υπάρχει το πολύ κλασικό επίσης τραγούδι Riding the Storm,
Το οποίο μάλιστα ήταν και ένα από τα πρώτα κομμάτια που ήρθε σε επαφή με τον ήχο των Running Wild. Έτσι λοιπόν, από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.